σήμερα Δευτέρα, αγαπητοί μου, της Μεγάλης Εβδομάδας, η Εκκλησία μας γιορτάζει την μνήμη του Παγκάλου Ιωσήφ. Και τούτο διότι ο Ιωσήφ εστάθη ένας ιστορικός τύπος του Ιησού Χριστού. Αυτή η θαυμασία μορφή, όπως μας περιγράφεται από το 37ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, στην Παλαιά Διαθήκη, εκτιλήσεται μπροστά μας κατά έναν τέτοιον τρόπο που πραγματικά να οδηγούμε θα εις τον αντιληφθούμε ότι ο Ιωσήφ είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας τοποθετεί τη μνήμη του όχι μόνο προς μίμηση της θαυμασίας προσωπικότητός του, αλλά προπαντός και κυρίως δια να προβάλλει τα αντίτυπα της Παλαιάς Διαθήκης και στο τέλος να δείξει το πρωτότυπο των Ιησού Χριστών. Αλλά για να καταλάβουμε πώς ακριβώς ο Ιωσήφ είναι τύπος Χριστού, θα πρέπει να δούμε λίγο την ιστορία του. Φυσικά είναι μία μακρά ιστορία. Μας είναι γνωστή η ιστορία του Ιωσήφ, παρότι θα πρέπει πάντα να διαβάζουμε και κάτι που ξέρουμε. Πάντα κάτι καινούριο θα έρχεται να μας βοηθήσει να βαθύνουμε περισσότερο στο Ιερό Κείμενο. Όμως, εγώ θα θεωρήσω για την έλλειψη του χρόνου ότι η ιστορία του Ιωσήφ είναι γνωστή και θα μείνω μόνο σε μερικά σημεία, εκείνα τα οποία θα μας εξυπηρετούσαν, για να ειδούμε ότι είναι εις τύπον Χριστού. Μας λέγει η Αγία Γραφή ότι ο Ιωσήφ ιδιαιτέρως ηγαπάτο από τον πατέρα του τον Ιακώβ. Είχε 12 παιδιά ο Ιακώβ. Αλλά επειδή η γυναίκα του η Ραχήλ ήταν πιο αγαπητή σε αυτόν, παρότι η Λία, η αδελφή της, και αυτή η Ραχήλ είχε μόνο 2 παιδιά, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν, η οποία και εις τον τοκετό του δευτέρου παιδιού της πέθανε. Και επειδή δε ο Ιωσήφ ήταν και ο προτελευταίος, τον αγαπούσε πάρα πολύ ο πατέρας του, ο Ιακώβ. Βέβαια, ίσως θα λέγαμε ότι θα αγαπούσε και τον Βενιαμίν. Ναι, τον αγαπούσε και τον Βενιαμίν, αλλά όχι όπως τον Ιωσήφ. Εκείνο που είχε κάτι το ξεχωριστό ήταν ότι ο Ιωσήφ ήταν ένα θαυμάσιο παιδί. Ήταν θαυμάσιο παιδί. Αν θα δείτε, όπως μας περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη, την ψυχογραφία των 12 παιδιών, δεν συγκρίνεται η ψυχογραφία του Ιωσήφ μπροστά σε όλα του τα αδέλφια, ακόμη και αυτού του Βενιαμίν. Έτσι είχε μια ξεχωριστή αγάπη από τον πατέρα του. Αλλά εδώ το ότι ο Ιωσήφ ξεχωριστά αγαπάται από τον πατέρα του, αυτό δείχνει πως ο ουράνιος πατήρ αγαπά τον καταφύσιν υιόν του, ο οποίος ενυνθρώπισε και είναι ο Ιησούς Χριστός. Όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο και είναι εμπολής αδελφής, αφού επήρε τη δική μας τη σάρκα, ήταν πολύ επόμενο να αγαπάτε και πάντοτε από τον Πατέρα, διότι δεν έπαψε να είναι ο Θεός Λόγος, ο οποίος ενυνθρώπισε, και ο Πατήρ τον αγαπά όχι μόνο ως Θεόν Λόγον, ο οποίος είναι και ομοούσιος του, αλλά τον αγαπά και ως ενανθρωπίσαντα, διότι τηρεί πάντα τις εντολές του. Γι' αυτό το λόγο ο Ιωσήφ είναι τύπος του Ιησού Χριστού, αγαπητός εις τον Πατέρα, εμπολής αδελφής. Και ο Ιησούς Χριστός είναι αγαπητός εις τον Πατέρα, εμπολής αδελφής. «Εν εκκλησία υμνήσως», ελέγει ένας προφητικός στίχος και αναφέρεται στον Χριστόν. Και «εν εκκλησία», δηλαδή μέσα σε πλήθος ανθρώπων, εμπολής αδελφής.
Αλλά αυτή ακριβώς η αγάπη του πατρός προς τον Ιωσήφ εξήγηρε τον φθόνον και το μίσος των υπολείπων αδελφών, ιδίως των υπολείπων 10, διότι ο Βενιαμίν ήταν ήδη μικρός. Η περιπέτεια του φθόνου και του μίσους των 10 αδελφών αρχίζει όταν ο Ιωσήφ ήταν 17 ετών. Η αφορμή δόθηκε με το να ανακοινώσει δύο του όνειρα που έδειχναν ποιο ήταν το λαμπρό του μέλλον. Αυτό όμως υπέκαψε τον φθόνων των 10 του αδελφών, με αποτέλεσμα να ζητούν κάθε αφορμή δια να τον φωνεύσουν. Είχε δε επαυξήσει αυτή τον φθόνων των αδελφών, τι λέτε, ένας ιδιαίτερος χιτώνας τον οποίον του είχε κάνει ο πατέρας του, ελέγεται, ήταν ποικίλος, δηλαδή πολύχρωμος αυτός ο χιτών, πολύτιμος ακριβώς, τον στόλισε ο πατέρας πιο ιδιαίτερα. Εδώ βέβαια βγάζουμε και χίλια άλλα συμπεράσματα, πως οι γονείς δεν πρέπει να ξεχωρίζουν τα παιδιά τους, αλλά δεν είναι της ώρας. Αυτό δε στάθηκε του αγκάθι στα μάτια των 10 αδελφών. Και όταν εστάλει ο Ιωσήφ να δει τα παιδιά του, τα αδέλφια του, τι κάνουν στην εξοχή, τότε είπαν τα αδέλφια του βλέποντάς τον, «Α, αυτός είναι που βλέπει τα όνειρα, αυτός είναι που μας κάνει τον έξυπνο». Για να μείνουμε λίγο εδώ. Ο πατήρ στέλνει τον Ιόνι στον κόσμο. Ή καλύτερα να σας πω την παραβολή που είπε ο Κύριος. Έστειλε, λέει, δούλους κατ' επανάληψη. Έστειλε προφήτας και λοιπά, ζητώντας καρπών από το αμπέλι. Και οι κακοί γεωργοί λέγαν, άντε από εκεί που θα δώσουμε τους καρπούς στον οικοκύρη. Δέρναν τους προφήτες, δηλαδή εκείνους που ζητούσαν λογαριασμό, τους έδερναν. Έστειλε και ξανά έστειλε υπηρέτας ο ιδιοκτήτης. Στο τέλος είπε, θα στείλω το παιδί μου, το γιο μου, θα τον τραπούν. Και όταν είδαν τον Ιόν, από μακριά είπαν μεταξύ των, ελάτε, αυτός είναι ο κληρονόμος, να τον φωνεύσουμε και να μείνει η κληρονομία δική μας. Αυτή την παραβολή που είπε ο Χριστός την είπε για τον εαυτόν του. Διότι δεν ήθελαν οι άνθρωποι την παρουσία του Θεού, δεν ήθελαν πια τη θεοκρατία, ήθελαν κάτι άλλο. Και εδώ το ίδιο, θα λέγαμε με τα ίδια σχήματα και με τις ίδιες λέξεις, είπαν τα αδέλφια, αυτός είναι ο προκομμένος του πατέρα. Ελάτε να τον ξεκάνουμε, να φύγει από τη μέση. Δεν μας χρειάζεται, δεν μπορούμε, μας ενοχλεί. Ο Ιούδας όμως πρότεινε να τον ρίψουν σε ένα λάκκο, σε έναν ξερό λάκκο. Επειδή δεν είχε σκοπό βέβαια να τον αφήσουν εκεί, ο Ιούδας τουλάχιστον, είχε σκοπό όταν θα έφευγαν τα αδέλφια του να τον βγάλει από εκεί, λέγοντας τα αδέλφια του, δεν είναι αμαρτία, δεν είναι κρίμα να λερώσουμε τα χέρια μας με αδελφικό νεύμα. Συμφώνησαν λοιπόν να τον ρίξουν μέσα στο λάκκο και εκεί να πεθάνει από την πείνα. Τον έριψε λοιπόν μέσα εις τον λάκκο, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν τον Ιησούν. Πού τον παρέδωκαν? Εις τον θάνατον. Και αφού εθανατώθη επί του σταυρού, ετάφη εις τον τάφον. Να λοιπόν τώρα ο Ιωσήφ, το αντίτυπο, το ιστορικό θα λέγαμε αντίτυπο του Ιησού Χριστού, ρίπτεται εις τον λάκκον, που δείχνει ότι ο Χριστός θα επήγαινε πραγματικά εις τον λάκκον, εις τον τάφον. Βέβαια το αντίτυπον πάντοτε διασώζεται, όπως και ο Ισάκ που είναι άλλο πρότυπον του Ιησού, συγγνώμη, αντίτυπον του Ιησού Χριστού, και εκείνος διασώζεται και ανταυτού θυσιάζεται να κρυάρει. Έτσι κατεβαίνει εις τον λάκκον, που δείχνει ότι ο Χριστός θα κατήρχετο εις τον λάκκον τριήμερος. Έμεινε εκεί. Κάθισαν να φάνε με την ησυχία τους τα αδέλφια, γελώντας μεταξύ τους. Αν διαβάσετε το Ιερό Κείμενο στη Γένεση,
θα σας πιάσει αγανάκτηση. Βλέπουμε όταν εθανατώθη ο Ιησούς επί του Σταυρού και οδυνάται, εσταυρώθηκε οδυνάται, οι Φαρισαίοι αλληλοπειράζονται μεταξύ τους και λέει, γουριά, κοίταξε, άλλους έσωσε τον εαυτό του, δεν μπορεί να τον σώσει. Και κάθονται και γελούν και πειράζονται και κοροϊδεύουν και χαίρονται μεταξύ τους. Ακόμη και αυτή η λεπτομέρεια. Ο Ιωσήφ στο λάκκο οδυνάται και φωνάζει να τον βγάλουν από εκεί. Ο Ιησούς επί του Σταυρού οδυνάται και αποθνίσκει. Τα αδέλφια του Ιωσήφ γελούν και παίζουν και χαίρονται. Οι άρχοντες του λαού γελούν, περιπέζουν και χαίρονται. Τον έβγαλαν από εκεί κατά με την πρόταση του Ιούδα. Συγγνώμη, ο Ιούδας κάπου είχε πάει, ίσως κάτι εκεί στα ζωντανά, και δεν πήρε είδηση. Προτάθη όμως να μην τον αφήσουν να πεθάνει εκεί, αλλά να τον πουλήσουν, γιατί είδαν κάτι εμπόρους να περνούν πηγαίνοντας προς Αίγυπτον, και είπαν, γιατί να μην ωφεληθούμε και φόρουν να μην κάνουμε και να μην πεθάνει ο αδελφός μας και να ωφεληθούμε. Και τον πούλησαν 20 χρυσά νομίσματα. Εξήλθε λοιπόν από τον λάκκο ο Ιωσήφ και επολύθη. Επολύθη και ο Υιός του Θεού, ο ενανθρωπίσας, επολύθη από τον μαθητή του, τον Ιούδα. 12 αδέλφια είχε ο Ιωσήφ, 11. 12 αδελφοί ήσαν και 12 οι μαθητές του Χριστού. Ένας από αυτούς τον πούλησε αντί 300 αργυρίων. Έτσι οδηγήθηκε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτον. Εκεί στην Αίγυπτον εδουλώθη, διότι επολύθη ως δούλος. Και ο Ιησούς Χριστός έγινε δούλος, χάριν ημών, μορφή δούλου λαβών. Και ήρθα μέσα μας να μας σώσει. Εκεί στην Αίγυπτον, που επολύθη στο σπίτι ενός υπαλλήλου του Φαραώ, του Πετεφρή. Αυτός ήταν προϊστάμενος του οίκου του Φαραώ και είχε δικό του αρχοντικό, και συνεπώς και αυτός είχε δούλους. Είχε μια γυναίκα η οποία ήταν φιλίδωνος γυναίκα, και επειδή ο Ιωσήφ ήταν πολύ νέος, ήταν 17 ετών και πολύ ωραίος, λέγει η Αγία Γραφή ότι ήταν πάρα πολύ ωραίος, επέπεσον η οφθαλμή γυναικός Πετεφρή επί Ιωσήφ. Και τότε του εζήτησε σε κάποια στιγμή που είχε αυτός μείνει μόνος στο σπίτι, όταν όλοι οι άλλοι δούλοι είχαν πάει έξω σε αγροτικές δουλειές, του εζήτησε την αμαρτία. Βεβαίως κατ' επανάληψη του την είχε ζητήσει, αλλά ο Ιωσήφ ειρνήτο. Και όταν έτυχε να βρεθούν οι δυο τους στο σπίτι, ο Ιωσήφ είχε γυρίσει σπίτι από τις αγροτικές δουλειές, τον είχε κάνει προϊστάμενο ο Πετεφρής, διότι η παρουσία του Ιωσήφ στο σπίτι μέσα ήταν αληθινή ευλογία. Του το είπε ο Πετεφρής, παιδί μου, του λέγει, από τον καιρό που ήρθες όλα μου τα προϊόντα πηγαίνουν πολύ καλά. Έχω αύξηση της παραγωγής μου, είναι κάτι καταπληκτικό. Κατάλαβα ότι η δική σου η παρουσία είναι μια ευλογία του Θεού που πιστεύεις. Και του είχε εμπιστευθεί τα υπάρχοντα του όλα. Δεν ήξερε, λέγει, παρά μόνο το φαγητό που έβλεπε μπροστά του ο Πετεφρής. Όλα ήταν στη δικαιοδοσία του Ιωσήφ πλην της γυναικός Πετεφρή. Έτσι λέγει το Ιερό Κείμενο. Να όμως τώρα ο πειρασμός. Άρα γιατί θα έκανε ο Ιωσήφ? Θα σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο τροπάριο της ημέρας, σήμερα, αφού έχουμε τη μνήμη του. Δευτέρα Νεύαν είναι από τα απόστοιχα. Το ακούσατε, προηγούμενος ψαλόμενων. Δευτέρα Νεύαν την Αιγυπτίαν ευρώνο δράκον, διαρριμμάτων έσπευδε κολακίας υποσκελίσε τον Ιωσήφ. Αλλά αυτός κατά λοιπόν τον χιτώνα έφυγε την αμαρτίαν, και γυμνώσου κι ισχύνετο ως ο πρωτόπλαστος πρώτης παρακοής αυτού της ηγεσίας Χριστέ ελέησον ημάς. Ο δράκον, ο αρχαίος όφης, ο διάβολος, βρήκε δευτέρα νεύαν τη γυναίκα του Πετεφρή.
για να εξαπατήσει τον νέον Αδάμ, τον Ιωσήφ. Βεβαίως, πραγματικά νέος Αδάμ δεν είναι ο Ιωσήφ, αλλά είναι τύπος του νέου Αδάμ, του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι πραγματικά ο νέος Αδάμ. Και πήγε διαρριμμάτων κολακίας, με λόγια κολακευτικά, υποσκελίσε τον Ιωσήφ, να τον υποσκελίσει, να τον τρικλοποδήσει και να τον ρίξει έξω. Είσαι ωραίος, είσαι νέος, εδώ ξέρεις, όλα θα είναι πολύ ωραία, καταλαβαίνεις. Να του λέει η γυναίκα αυτή, η φοβερή γυναίκα, ο δράκον, ο διάβολος, που έβαλε αυτή τη γυναίκα του Πετεφρή για να ρίξει τον Ιωσήφ, το αντίτυπο του Ιησού Χριστού. Εκείνος όμως έμενε εδραίος, είπε εκείνα τα αθάνατα λόγια, εκείνα τα λόγια που αν κάποιος κάθε νέος θα τα έλεγε, θα μπορούσε να σωθεί. Πώς ποιήσω το πονηρόν του το ρήμα εναντίον του Θεού και αμαρτήσομαι? Πώς θα κάνω τούτη την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού και φτάσω να αμαρτήσω? Ποτέ. Είδατε, ο Ιωσήφ είχε μπροστά στα μάτια του το Θεό, μπροστά στα μάτια του διαπαντός, ενώ ποιώνουμε εστί διαπαντός ο Θεός. Διαπαντός, όταν έχουμε προφθαλμόν τον Θεό, ποτέ δεν αμαρτάνομαι. Έλεγε, είναι στο γεροντικό, έλεγε ένας ασκητής, αν θέλετε να μην αμαρτάνετε σαρκικά, έχετε μπροστά σας πάντοτε το Θεό. Όταν δεν φύγει ποτέ από τον οπτικό ορίζοντά μας η θέα του Θεού, τότε ποτέ δεν θα πέσουμε σε κάθε αμαρτία, ειδικότερα δε εις τα σαρκικά αμαρτήματα. Έτσι ο Ιωσήφ είχε μπροστά του πάντα την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού και είπε αυτά τα θάνατα λόγια. Εκείνη όμως, ω εκείνη, εκείνη μανιασμένη τον άρπαξε και του βγάλε τα ρούχα. Και εκείνος γυμνός έφυγε από αυτήν. Έφυγε γυμνός από τα χέρια της. Γι' αυτό λέγει εδώ το ωραίο τροπάριο, αλλά αυτός κατά λοιπόν τον χιτώνα στα χέρια της έφυγε την αμαρτία. Και γυμνός, όχι ισχύδετο, δεν αντρέπεται ο γυμνός. Γιατί δεν είχε κάνει αμαρτία να ντρέπεται. Όπως και ο παλιός Αδάμ δεν ισχύνετο, όπως και ο Χριστός επί του Σταυρού ή το τελείως γυμνός. Είδατε, ο διάβολος. Βέβαια, αν θέλετε να μάθετε την παρακάτω ιστορία, μπορείτε να τη διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά τι έγινε όμως παρακάτω? Ό,τι έγινε παρακάτω. Ο διάβολος θέλει να εκδικηθεί όταν του ξεφύγει το θύμα του και επιτίθεται φοβερά και να, κρατώντας το χιτώνα στα χέρια που αυτή του βγαλε, όταν γύρισε ο σύζυγός της το μεσημέρι, φοβουμένη μήπως ο Ιωσήφ θα μπορούσε να την αποκαλύψει, τότε λέγει τρέχουσα πρώτη αυτή. Ξέρετε, ο ένοχος πάντα τρέχει πρώτος για να καλύψει τον εαυτό του. Τρέχει και λέγει, τι μου έφερες αυτό το παλιό Εβραιόπουλο εδώ πέρα? Κοίταξε που έφτασε. Έφτασε σήμερα να μου επιτεθεί. Να το τεκμήριον του εγκλήματός του ο χιτώνας. Κρατούσε πραγματικά το τεκμήριο του εγκλήματος στα χέρια της η κυρά Πετεφρίνα. Τρόμαξε ο Ιωσήφ, ο Πετεφρής τρόμαξε. Τι να κάνει, ήταν φανερό. Το έγκλημα φανερώνει. Ο δίκαιος Ιωσήφ δεν ομίλησε, τίποτε απολύτως. Ακούστε αγαπητοί μου, τίποτε απολύτως. Θα μου πείτε φοβήθη, θα μου πείτε ήταν δούλος, θα μου πείτε ό,τι να πείτε, το ιερό κείμενο μας λέγει ότι δεν ομίλησε τίποτα. Ότι δεν ομίλησε το βλέπουμε παρακάτω. Όταν κάποτε θα δει κάποιος άλλος υπάλληλος του Φαραώ ένα όνειρο και θα του πει, κοίταξε, εγώ αδίκως είμαι στη φυλακή. Δεν είμαι Αιγύπτιος, είμαι Εβραίος. Βρέθηκα εδώ και πουλήθηκα δούλος, αλλά είμαι ελεύθερος όμως. Δεν είμαι δούλος, είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Και δεν είμαι Αιγύπτιος.
θυμίσουμε σε παρακαλώ να αναθεωρηθεί η υπόθεσή μου και να βγω από τη φυλακή. Αγαπητή μου, δεν είπε ότι τον πούλησαν τα αδέλφια του. Έφτασε στο σημείο όταν τα αδέλφια του θα έρθουν αργότερα, θα είναι αντιβασιλιάς στην Αίγυπτο, ο Ιωσήφ. Έβγαλε όλους τους Αιγυπτίους έξω όταν ήθελε να αποκαλυφθεί, να μην γίνει αντιληπτόν τι θα εγίνετο. Και όταν τους είπε εγώ είμαι ο αδελφός σας, και εκείνοι εξεπλάγησαν, να μην γίνει αντιληπτή η ιστορία της πωλήσεως από τους αδελφούς. Εκεί το η αρετή του Ιωσήφ. Έτσι σκέφτηκε και είπε, εάν εγώ πω στον άνδρα της κυράς μου, ο οποίος με ευηργέτησε, ο οποίος με αγαπά, του πω ότι ξέρεις δεν είναι τα πράγματα έτσι, η γυναίκα σου είναι παλιό γυναίκα, θα τη χωρίσει, θα την πετάξει, δεν ξέρω τι θα της έκανε, και προτιμά να υποστεί την τιμωρία παρά να πει για την κυρά του κάτι. Δηλαδή εσήκωσε το βάρος της ενοχής και ο Χριστός επήρε το βάρος της ενοχής ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους επάνω στην πλάτη του και ανέβηκε στον Σταυρόν, όπως και ο Σιφ εις την φυλακή. Και έμεινε εκεί, αγαπητοί μου, όχι ένα μήνα, ένα χρόνο, έμεινε 10 χρόνια. 30 χρονών βγήκε από τη φυλακή. Γιατί ο Θεός τον ήθελε στη φυλακή να είναι, γιατί στη φυλακή δεν μπορούσε να αμαρτήσει. Και τον βάζει στη φυλακή ο Θεός, επιτρέπει, για να τον φυλάξει. Πόσες φορές κακουχίες και καταστάσεις δύσκολες είναι προστασία αληθινή του Θεού, αλλά εμείς γονγίζουμε και λέμε δεν μας αρέσει μια κατάσταση. Θα μπορούσε να πει και ο Ιωσήφ 10 χρόνια στη φυλακή, επιτέλους. Όχι, έχει υπομονή. Όπου πάει όμως, είναι ο χαριτωμένος άνθρωπος. Γρήγορα ο αρχιδεσμοφύλαξ έδωσε εις τον κρατούμενον Ιωσήφ. Τι του έδωσε? Ο Χειρών λέγεται η φυλακή εκεί, ο Χειρών. Του έδωσε τα κλειδιά της φυλακής και επιτηρούσε όλους τους φυλακισμένους. Ο χαριτωμένος άνθρωπος που έχει τη χάρη του Θεού που να πάει είναι ο χαριτωμένος άνθρωπος. Αλλά με υπομονή σηκώνει το βάρος το 10χρονο της φυλακής εκεί. Όμως ο Θεός, όπως λέγει εδώ, ένα άλλο προπάριον. Ο δύρετο, λέγει ο Ιακώβ στην πατρίδα του, όταν του είπαν τα παιδιά του τα πανάθλια, μετανόησαν όμως μετά, του φέραν το χιτώνα εκείνο των ποικίλων βουτυγμένο στο αίμα ενός κατσικιού. Λέει, πατέρα, ξέρεις, βρήκαμε αυτό στο δάσος, μήπως είναι, ακούστε τι φορά, μήπως είναι του Ιωσήφ. Τον εγνώρισε ο Ιωσήφ. Ναι, του παιδιού μου είναι. Το έφαγαν τα θηρία το παιδί μου. Ο δύρετο ο Ιακώβ, μας είπε ένα άλλο τροπάριο, τον χαμό του παιδιού του. Εκείνος δε ήταν εις τον θρόνον ως αντιβασιλιάς της Αιγύπτου. Αφού πέρασε όλη αυτή την περιπέτεια, ο Θεός τον ανέβασε εις τον βασιλικό θρόνο. Και καταφθάνουν, παρακαλώ, καταφθάνουν τώρα τα αδέλφια του ύστερα από έναν ισχυρό λιμόν. Ο Θεός επέφερε τον λιμόν για να πάνε τα αδέλφια του εις την Αίγυπτο. Είναι μεγάλο το σχέδιο του Θεού και στο τέλος να καταλήξουν όλοι, όλη η οικογένεια του Ιακώβ εκεί στην Αίγυπτο, για να αναπτυχθούν ως λαός. Όλα στο σχέδιο του Θεού. Φτάνουν λοιπόν τα αδέλφια εκλυπαρούντες λίγο στάρι και έφτασαν μπροστά στον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ όταν τους είδε εταράχθηκε. Τα αδέλφια μου, τα αδέλφια μου. Εδώ τους δοκιμάζει, όχι από κακεντρέχεια, αλλά για να δει μετενόησαν, άλλαξαν. Και όταν διεπίστωσε ότι τον Βενιαμίν τον αγαπούν, πού να σας πω ολόκληρη την ωραία αυτή η ιστορία, τον αγαπούν, τότε τους αποκαλύπτεται. Εκείνοι εκπληκτημένοι. Ο Ιωσήφ λέγει έκλαψε γοερός. Εκείνοι φοβήθηκαν ότι θα τους κάνει κακό. Και λέγει ο Ιωσήφ,
μη φοβάστε. Εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού. Ακούστε φράση, εγώ είμαι του Θεού. Και όταν ο πατέρας του Ιακώβ κατόπιν, αφού θα έρθει στην Αίγυπτο, θα περάσουν κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια, και θα πεθάνει, εκείνοι θα φοβηθούν πάλι και θα πούν, μήπως τώρα που ο πατέρας μας πέθανε, μήπως τώρα μας εκδικηθεί ο αδελφός μας. Και άρχισαν να μαζεύονται. Και τι του θυμίζουν? Ο πατέρας μας σε όρκησε να μην μας πειράξεις. Του θυμίζουν τον όρκο του πατέρα, τον όρκο το δικό του στον πατέρα. Σε όρκησε ο πατέρας μας να μην μας πειράξει. Και εκείνος του λέει, μα γιατί φοβάσαι? Δεν καταλάβατε ακόμη ποιος είμαι? Εγώ είμαι του Θεού άνθρωπος. Και έκλαψε ο Ιωσήφ. Ο Χριστός επάνω εις τον Σταυρό συγχωρεί τους σταυρωτάς του και όλους εκείνους που τον ανέβαζαν στο Σταυρό. Να αγαπητοί μου, πώς ακριβώς είναι τύπος του Χριστού ο Ιωσήφ. Αλλά και κάτι πολύ σπουδαίο. Όταν ήρθε, όταν ελευθερώθηκε από την φυλακή, ύστερα από την ερμηνεία των δύο ονείρων του Ιωσήφ, ο Φαραώ τον κατέστησε, πώς να το πούμε τώρα, υπουργών, βέβαια αντιβασιλεύς, αλλά και υπουργός, υπουργός εμπορίου, να το πούμε κάπως έτσι σήμερα, κάπως έτσι. Δηλαδή είχε την υπόθεση των τροφίμων. Όταν του είπε ότι θα πέσει λοιμώσεις στην Αίγυπτο και ο Ιωσήφ καταστρώνει το μεγάλο σχέδιο αποθηκεύσεως εις μεγάλες αποθήκες σύτου. Και είχε μετά η Αίγυπτος 7 χρόνια να δίνει σιτάρι όχι μόνο στην Αίγυπτο, στους Αιγυπτίους, αλλά και εις τους γύρω λαούς, γιατί ο λοιμός ήταν και γύρω από την Αίγυπτο κρατεός λοιμός. Και ονομάστηκε ο Ιωσήφ Σιτοδότης. Πήρε βέβαια το όνομα Σιτοδότης με μια αιγυπτιακή ονομασία, αλλά η μεταφραζομένη αυτή ονομασία λέγεται Σιτοδότης, αυτός που έδινε σίτον, αυτός που έδινε άρτος. Και ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής, που ήρθε να δώσει τον εαυτόν του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, να μην πεθάνουν οι άνθρωποι από τον πνευματικόν λοιμόν. Γι' αυτό και λέγει εκεί ο θαυμάσιος αυτός στίχος που είπαμε στο Συναξάρι, ότι σόφρον Ιωσήφ δίκαιος κράτορ όφθη και σιτοδότης ο καλόν θυμονία, ο θυμονιά, ο αποθήκης σιτηρών από καλά αγαθά. Έτσι ο Ιωσήφ στέκεται ο τύπος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τοποθετεί τη μνήμη του σήμερα, την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος, για να δείξει ποια είναι τα ιστορικά αντίτυπα του Ιησού Χριστού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά αγαπητοί μου, αν αυτά αφορούν εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο Ιωσήφ ταυτοχρόνως είναι και ένα πρόσωπο υπογραμμός για τη ζωή τη δική μας. Νομίζω ότι συχνά θα πρέπει να διαβάζουμε την ιστορία του Ιωσήφ, μικρή μεγάλη, θα μας θυμίζει πολλά. Θα μας θυμίζει πως πρέπει να ζούμε μέσα στη ζωή μας. Κι αν ένας Ιωσήφ έδειξε μια τέτοια διαγωγή σε έναν προχριστιανικό κόσμο, ξέρετε που βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε κάπου στο 1900 π.Χ. με 1800 π.Χ. 2000 χρόνια π.Χ. Δεν υπήρχε ακόμη ο νόμος, δεν υπήρχε τίποτε. Και ο Ιωσήφ εμφανίζεται με αυτήν την καταπληκτική προσωπικότητα. Εμείς σήμερα που έχουμε το Ευαγγέλιο, έχουμε την Εκκλησία, έχουμε τα μυστήρια, τα αγιαστικά, έχουμε πάσαν βοήθεια, έχουμε των χωρών των Πατέρων, των Αγίων, τα λόγια τους, το παραδειγμά τους, τόσα τόσα. Πόσο μεγαλύτερα βοήθεια θα μπορούσαμε να είχαμε? Γι' αυτό ο Ιωσήφ είναι μεγάλος.
και είναι πρότυπο και για τη δική μας τη ζωή. Γι' αυτό ας τον μιμούμεθα, να γίνουμε κι εμείς πάγκαλοι Ιωσήφ, δηλαδή πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ ενάρετοι, όπως και ο Ιωσήφ. Και τότε πραγματικά, όπως εκείνο στάθηκε ο ιστορικός τύπος του Ιησού Χριστού, και εμείς θα γίνουμε τύποι Χριστού. Θα γίνουμε μικροί Χριστοί. Μετέχοντες Χριστού, θα γίνουμε και εμείς Χριστοί. Αγαπητοί μου, εύχομαι όλοι έτσι να ζήσουμε.